Ισαΐας ο προφήτης 55 και 6 εδάφιο. Ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού και σε επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι ευουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών. Ουδέ οδή ημών η οδή μου λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και ευουλέ μου των βουλέ ημών, των βουλών ημών. Διότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γη και κάνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει, δια να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε μέ κοινός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί σε ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη. Τα όρη και οι λόφοι θέλουν συναντηχήσει έμπρος θέσας από αγαλιάσεως. Και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν συνεπικροτήσει τα σχήρας. Αντί της ακάνθας θέλει αναβεί κυπάρισος. Αντί της κνίδης θέλει αναβεί μυρσίνη. Και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα και δια σημείων αιώνιων, το οποίο δεν θέλει εκλείψει. Και το ερώτημα, αδερφοί αγαπητοί, είναι: θέλεις τα αγκάθια της ζωής σου να τα μετατρέψει ο Θεός σε κυπαρίσια? Είναι ωραία τα αγκάθια, ψηλά φτάνουν και το ένα μέτρο, αλλά γρατζουνάνε, πληγώνουνε, ταλαιπωρούνε τους άλλους ανθρώπους. Θέλεις την τζουκνίδα να τη μετατρέψει ο Θεός σε μυρτιά? Τσουκνίδα τσούζι. Αυτή είναι η ζωή μας. Πληγώνουμε και πονάμε τους ανθρώπους. Όμως ο Θεός μπορεί να τα αλλάξει σήμερα όλα. Όλα, σε μια στιγμή. Αρκεί να καταλάβουμε ότι οι βουλές μας δεν είναι βουλές του και η οδή μας δεν είναι οδή του. Να το καταλάβουμε όμως. Να το αποδεχτούμε. Όπως κάνει ο Θεός τώρα και φτιάχνει την καρδιά μας πραγματικά να το καταλάβει. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Μεταβάλλει το κλίμα. Ας σας το πω. Προηγουμένως μου δείχνει ο Θεός αγκάθια, αδέρφη, όταν έλεγα για τις βουλές μας και για τις βουλές τους. Τώρα ο Θεός τα έχει κλαδέψει όλα αυτά. Δεν τα έχει εξαφανίσει, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να τα εξαφανίσει και να γίνουν μυρτιές και κυπαρίσια. Όταν εμείς το αποδεχτούμε και πούμε δίκαιος είναι ο λόγος του Θεού, αληθής, οι βουλές μου θα με οδηγήσουν στο να ψαρεύω όλη τη νύχτα χωρίς ένα ψαράκι. Και οι οδοί μου, οι αποφάσεις μου θα με οδηγήσουν στο να ξενυχτάω χωρίς αποτέλεσμα. Να κοπιάζω, να εργάζομαι. Αλλά δεν εργάζομαι το έργο του Θεού, εργάζομαι το έργο το δικό μου. Πρώτον. Δεύτερον, δεν εργάζεται ο Χριστός στο έργο το δικό μου, αλλά το εργάζομαι εγώ. Σήμερα λοιπόν, σαν τον Πέτρο, θα επενδυθούμε και θα φύγουμε από το πλοίο μας και θα φτάσουμε απέναντι εκεί που είναι ο Χριστός, εκεί που μας περιμένει. Και εκεί, για να αυξήσει την αγάπη μας, θα μας ρωτάει: αγαπάς με περισσότερο τούτον? Αγαπάς με, όπως η μάνα ρωτάει την κόρη της και ο παππούς, τα εγγόνια, μ' αγαπάς? Αλλά και όπως λέει, το ξέρεις ότι σ' αγαπάω? Με τα λόγια αυτά αυξάνει η αγάπη και έρχεται πιο κοντά ο άνθρωπος στο Χριστό, όπως ο Πέτρος ήρθε πιο κοντά στο Χριστό.
και εμείς μπορούμε να τον γνωρίσουμε λίγο περισσότερο, πολύ περισσότερο, να τον γνωρίσουμε όπως μας γνωρίζει και να τα αλλάξει όλα. Και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, την ώρα αυτή ξέρουμε ότι ο Χριστός μας έχει χαρίσει το σώμα Του και το αίμα Του να το πιούμε προς ευλογία. Θα προσευχηθούμε να ευλογήσει ο Θεός τον άρτον αυτόν σε σώμα Χριστού και τον ίνον αυτόν, το ποτήριον αυτόν σε αίμα Χριστού και όλοι μαζί να ζητήσουμε από το Θεό σήμερα μια ιδιαίτερη ευλογία. Μια μοναδική προσωπική ευλογία, μια καινούργια αρχή. Να ζητήσουμε από τον Χριστό να κάνει νέα πράγματα κατά τις βουλές Του. Νέα πράγματα κατά τα σοδούς Του. Αμήν, αδερφοί. Ναι, Κυρία μου, κάνε χάρη και έλεος. Ας σηκωθούμε.